Όσο υπάρχει κόσμος που λέει καλό χειμώνα, εγώ θα είμαι εδώ να επιμένω και θα παίζουμε raft. Έτσι, να πάτε τα λισακά σας να φάτε, να σκάσετε. Πάμε θάλασσα. Πού ήμασταν, τι έχουμε κάνει, γιατί είμαστε εδώ και ποιο είναι το μυστικό της ζωής. Δεν το μάθουμε ποτέ. Έχω άμμο, δεν έχω άμμο πάνω μου. Είχαμε πει ότι θα κάναμε γυαλί. Το θέμα είναι γιατί θα κάναμε γυαλί. Λοιπόν, μην το καθυστερώ λίγο, να βάλω ένα μεταλλάκι εδώ. Μπράβο, μπήκε το μεταλλάκι εκεί. Τι άλλο θέλω πιο πολύ. Χρειάζομαι σεντούκι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλουμε σχοινί, δεν έχουμε χορταρικά. Καρχαρία. Δεν θυμάμαι καθόλου αν ζει, αν τον έχω σκοτώσει. Όχι τίποτα, είμαστε τόσο κυνηγοί πια που δεν θυμάμαι τι έχω σκοτώσει και τι δεν έχω σκοτώσει. Εδώ έχουμε φαγητά. Πώς είμαστε από φαγητά και νερά? Καλά είμαστε. Δεν το μάζεψα κάτι. Θα μου πει εδώ είμαι δεμένος. Τι περιμένω να έχω μαζέψει, λέει κι εγώ. Εσύ? Έλα, σε βλέπω, αρχίζει και έρχεσαι επιφάνεια. Την κάνεις την κίνηση? Α, παλικάρι μου, κάνεις την κίνηση, σου ξέρεις εσύ. Έλα, φας ξύλο. Δηλαδή, από την άλλη, πρέπει να έρθεις. Το βλέπετε, παπάκια, το θράσος του. Παίξε εσύ από εκεί. Να έρθω εγώ λίγο από εδώ. Να δω αν έχει τίποτα άξιο δαγκώματος. Φιλαράκι, ούτε κατάλαβες ότι είμαι μέσα. Ούτε το κατάλαβες. Απαλός, σαν χάδι. Ήρθε η ώρα να φύγουμε σαν λυγή, σε άλλα μέρη. Ωραία, ένα σεντούκι το έχουμε έτοιμο. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε πολύ όμορφα εδώ πάνω. Ή όχι. Βάλε αυτό εδώ. Κάποια στιγμή εσύ θα γίνεις άλλο σεντούκι. Ωραία. Κι άλλο νησάκι, εδώ δες. Εδώ δες. Θες να αναβαγήσεις και δεν μπορείς. Παπάκια, πάλι την νησί. Δύο δεντράκια σίγουρα έχει. Μπας και βρούμε και κάνα καρπουζάκι και αυτά μεγαλώσει η λογή μας. Κάτσε να το φέρουμε λίγο πιο γλυκά έτσι εδώ. Και θα ρίξω άγκυρα. Και φύγαμε. Ω, εσένα θέλω. Σανίδες. Και φύλλα για ντολμάδες. Κάνα καρπουζάκι εδώ. Ανά για σπουλάκι εδώ τα κρύβουν. Συνέχεια στιγμή. Τι έχεις εσύ? Τι πετάξαμε? Καρφιά. Καρφιά πετάξαμε. Φύγεσαι από εδώ. Φέρε μου τα καρφιά που με χρειάζονται. Έβαλα και τα φώτα πιο ψηλά πάνω για να φωτίζει χαμηλά και τον πανόροφο ταυτόχρονα. Λέγεται έξυπνος φωτισμός αυτός. Παρακαλώ. Κι άλλο σεντούκι θέλω. Χίντζι ζήχα έτοιμα. Τζάμπα καθόμουν και έκανα. Σκραπ δεν έχω. Έχω σκραπ. Καιρό μπορούμε να κάνουμε. Βάλουμε αυτό εδώ και θα βάλουμε και αυτό εδώ. Και τώρα έχουμε άπλητο χώρο. Είδατε πως έκανε το voice crack στη μαλακία που είπα, έτσι? Πού είσαι? Είμαι πολύ ρηχά εδώ για σένα. Δεν μπορείς. Αυτό παθαίνεις όταν έχεις λέπια, φλόρε. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα μας μένει να ξεφορτωθούμε λίγο τον καρχαρία. Έτσι, μπράβο. Δουλεύει το σύστημα. Έχει μια καλολαδωμένη μηχανή η σχεδία. Λοιπόν, και φαγητάκι πρέπει να φάμε τώρα. Πολύ καλό αυτό, τα συσκευάσαμε κιόλας. Και φάει πουλάκι μου λίγο κοτόπουλο, μας έχει λείψει κιόλας. Όλο ψάρι, ψάρι, ψάρι. Ωραία, κάναμε και ρόπ. Κάντο μια αυτό. Έλα εδώ εσύ. Πού είσαι? Πάνε τσιμπατό. Μπράβο. Τι ωριακή ίσχυ που είναι η θάλασσα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε πρόβλημα με το να σκευρώνει ο ίδιος ο άνθρωπος από το αλάτι, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μένω πάνω σε αυτά τα σπίτια που έχουν τα... πάνω από τη θάλασσα, που είναι σαν βάρκες. Ή και σε βάρκα ακόμα, αν ήταν αρκετά μεγάλη. Έρχομαι, ρε. Έλα να παίξουμε. Έλα να παίξουμε. Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω. Δεν έχει τηλέφωνα τώρα. Γύρνα πίσω μόνο. Γύρνα πίσω, ρε. Έλα εδώ, ρε.
Έτσι, μπράβο. Και πήρα κάποια από τα κρέατά του, γιατί είναι πολύ θρεπτικά το κρεατάκι του Καρχαρία, αλλά δεν το πήρα όλο για να καθυστερήσουμε το respawn time, θεωρητικά. Το οποίο, από την αλήθεια, δεν το έχω υπολογίσει, αλλά βασίζομαι πάνω σε δικά σας σχόλια. Να ξέρετε ξεκάθαρα ότι η επιβίωσή μου εξαρτάται και από εσάς. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Εγώ σας εμπιστεύομαι. Εν τω μεταξύ, δεν άναψα και τον Φράγκη σήμερα καθόλου. Δεν είχε τόση πολύ ζέστη μέσα εδώ το πρωί, αλλά τώρα με βλέπω, μοιάζω μπρούτζινος. Στη συνέχεια του βίντεο θα ακούτε τον Φράγκη. Για όσοι δεν ξέρουν, ο Φράγκη είναι το κλιματιστικό μας. Το Φράγκη βγαίνει από το Frankenstein, γιατί άμα τον δείτε μοιάζει πολύ με τον φανταστικό χαρακτήρα. Οπότε, τελευταία γύρα, βασικά τελευταία ματιά εδώ πέρα, δεν έχει κι άλλο σημείο. Βάλ αυτά, βάλ να καίγονται. Τι έχουμε τώρα, μαζέψαμε άμμο, φύκια έχουμε μαζέψει, έτσι όπως είσαι εσύ. Δες. Μπράβο, να τα οργανώσουμε λίγο όμορφα. Φύγαμε. Δεν αναλώνουμε χρόνο αλλού. Φύγαμε, πάμε για άλλες περιπέτειες. Τι θέλουμε για να κάνουμε και τα δίχτυα? Rope. Λοιπόν, χρειαζόμαστε πολλά, πολλά φυλαράκια. Εσύ μεγάλωσες ή όχι ακόμα? Μεγάλωσες, ωραία. Την αρχή που ξεκινάω και μου βγάζει υλικά. Εκτός από βατραγοπέδιλα, θέλω και ένα oxygen bottle. Bottle empty όμως δεν έχουμε. Πρέπει να κάνουμε. Ωραία, κάνε το μπουκάλι και ερχόμαστε εδώ. Oxygen bottle. Αυτά και άλλα 5 γκου, έφερτα τα ρημάδια εδώ. Μας έφαγες την ψυχή, μας έφαγες. Σένα λίγο να σε τσακώσω. Αν και φυσάει ψιλοκόντρα, δεν μας ενοχλεί αυτό. Γιατί έχουμε κάνει μπράτσα τόσο καιρό μόνοι πάνω στη σχεδία. Και δεν εννοώ αποκλειστικά με το κουπί. Μην απομακρύνεσαι, έρχομαι. Πού με περίμενες, βρε, πού? Και τι έχουμε τώρα πάνω μας? Έχουμε πράγματα πολλά. Το γκου πάει εδώ, το γυαλί πάει εδώ, το metal ingot πάει εδώ, ο μεντεσές πάει εδώ, βάλε και αυτά εδώ. Και το έχουμε οργανώσει λίγο το πράγμα τώρα, έτσι. Το έχουμε κάνει, εσύ πηγαίνεις λάθος, πολύ ωραία. Μήπως να αρχίσουμε να επενδύουμε στη σχεδία μας, ξεκινώντας από εδώ. Ο Καρχαρίας μου έχει λείψει εντωμεταξύ. Είναι που τον φάγαμε νωρίτερα, αλλά τόσο ανοιχτά που ήρθαμε να αμφιβάλλω ότι δεν έχει αντικατασταθεί από άλλο υπάλληλο της εταιρείας και καταφωνεί. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τώρα σε εδώ αυτά να τα δαγκώνεις, ρε. Έχουμε και ένα σχοινάκι για να λέμε ότι το έχουμε. Μα χρειαστεί να κρεμαστούμε. Λοιπόν, σχοινιά θέλουμε, σχοινιά. Εσύ, τιμάσου. Take down. Α, παπάκια, για σας το έκανα. Επειδή είναι συγγενή σας, πουλερικό κι αυτός. Έλα, έλα. Ταμάμ. Reality. Φτιστό. Έλα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αφού δεν υποφέρεις εσύ. Δεν υποφέρεις. Έλα εδώ. Έλα, δεν γίνεται. Πρέπει να πολεμήσουμε για κυριαρχία μέσα στη θάλασσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά. Δεν θα παίζω εγώ μαζί σου. Έλα που μου κουνιάς και την ουρίτσα μου, το παίζει και χαριτωμένος. Έλα πίσω. Δεν γλιτώ. Έλα δω ρε, πας να χωθείς και στα στενά. Πού βγήκε ρε μάλακα? Τι έγινε. Τις φινώσαμε εδώ μέσα. Δούλεψε το κόλπο με το ψασίπαγο. Το κόλπο με τα βάζει τα ψάρια εδώ πέρα μέσα και δεν μπορούν να βγούνε. Έτσι. Ποιος κατουράει ορθίος? Ποιος? Πάμε μια βόλτα στο νησάκι τώρα. Κόψουμε κανένα δεντράκι, πάρουμε κανένα φρουτάκι, τα βασικά. Και άμα βρούμε και τίποτα. Τον εξή μπορώ να κάνω και φτιάρι. Πω, τον λυπάμαι τώρα, ρε εσύ. Δέστονα. Τον κυνήγησα τόσο πολύ που αναγκάστηκε να βγει εκτός θάλασσας. Φαντάζομαι που το φτάσαμε τον Καρχαρία, τον καημένο. Το φτιάρι του μεξί μπορεί να μαζέψω από εδώ άμμο. Είναι για συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι την παραμικρή ιδέα. Διαφωτίστε με στα σχόλια. Είναι πίσω μου? Όχι. Λέω κι εγώ, άμα ήταν, θα αναγκαζόμασταν πάλι να κάνουμε ένα showdown. Δηλαδή, άμα πρέπει να ξηγέμε έτσι με κάθε Καρχαρία, δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Θα γίνεται έτσι. Έρχομαι. Μη φύγεις, στη θάλασσα κάτσε. Πλάκα να κάνω και καμιά αιώρα. Γιατί μου δίνει και παραπάνω health, λέει. Πού είσαι. Έλα εδώ, δες τι τρώω εγώ. Νόστιμο. Έλα εδώ. Εδώ κάτω στα κοράλια. Θα γίνει τελική μάχη. Μπορεί να έχει δρώσει η ύπαρξή μου σήμερα.
αλλά ξεκαθαρίσαμε λίγο ποιος έχει το μεγαλύτερο πτερύγιο στη θάλασσα. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, γιατί ζητάτε ρε. Αυτά σας αρέσει το survival ή σας αρέσει να βλέπετε να υποφέρω. Ένα από τα δύο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μας τα social media. Μπορείτε να τα ακολουθήσετε για να μαθαίνετε νέα μας. Όπως επίσης και το Discord server μας. Μπορείτε να άρχεστε και να τα λέμε από κοντά. Να μου δίνετε συμβουλές για αυτό το κολοπαίγνιδο. Γιατί κάθομαι και τα μαθαίνω όλα μόνος μου. Καλώς την κόλαση για τα ψέματα που λέω. Αλλά... μόνος μου. Παντού γύρω μου αυτή τη στιγμή υπάρχουν βίντεο. Πάτησε τα για να δεις άλλα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει. Τα λέμε.